Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, όπως και τα άλλα με τα οποία ήθελα να μοιραστώ ένα είδος ενημέρωσης σε πρώτο επίπεδο, το οποίο θα είναι σε βάση εξέλιξης από σήμερα μέχρι τις επόμενες ημέρες, και ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι το δώρο του Πάσχα, προσωπικά και στις εξαγγελίες που κάναμε ως κυβέρνηση η τριάδα των υπουργών πριν δύο ημέρες, και θα το επαναλάβω και σήμερα, προτρέπω, συστήνω και κάνω έκκληση σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, ανεξάρτητα αν εντάσσεται ή δεν εντάσσεται σε αυτούς που θα αναλύσω τώρα, να το καταβάλουν κανονικά ως εργαζόμενους εάν μπορούν. Αυτός είναι ο τίτλος. Δηλαδή δεν είναι δεσμευτικό ούτε υποχρεωτικό αυτό το οποίο τώρα δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποιες επιχειρήσεις που θα αναλύσω τώρα να το κάνουν επειδή το λέμε. Εάν μπορούν να καταβάλουν το δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους, συστήνω και προτείνω να το καταβάλουν. Τώρα, απαντώ ευθέως στην ερώτησή σας, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να μεταφέρουν την ημερομηνία καταβολής του δώρου του Πάσχα και ποιοι δεν μπορούν και θα το καταβάλουν τη Μεγάλη Τετάρτη. Πάμε πρώτα στην περίπτωση αυτών που δίνει τη δυνατότητα το κράτος στον επιχειρηματικό κόσμο να μεταθέσει την ημερομηνία καταβολής του δώρου του Πάσχα. Είναι οι κατηγορίες πρώτων των επιχειρήσεων που αναστήλαμε με διοικητική εντολή τη λειτουργία τους. Ναι. Άρα αυτοί μπορούν να μεταφέρουν μέχρι χρονικό ορίου της καταβολής της αδείας του καλοκαιριού το δώρο του Πάσχα. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που εντάσσονται στις κατηγορίες των ΚΑΔ που αναδείξαμε με υπουργική απόφαση, mm-hmm. που συνεχώς θα διευρύνεται αυτή η περίμετρος, βάσει των οποίων δίνουμε τη δυνατότητα, επειδή έχουν πληγεί οι επιχειρήσεις διαμέσου τζίρο τους, να μεταθέσουν και αυτή την ημερομηνία πληρωμή της καταβολής του Πάσχα. Αυτή είναι περίπου η μισή αγορά? Να μην το ποσοτικοποιήσω, okay. διότι είπα ότι πολλοί από αυτούς που αναφέρω τώρα, κύριε Φιλιππίδη, εκτιμώ, και επειδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που βιώνουμε, δεν είναι εύκολη η κατάσταση, όχι μόνο από πλευράς πανδημίας, περιορισμών υγείας, και οικονομικά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έτσι, θέλω να το ξέρουν όλοι αυτό και οι άνθρωποι της οικονομίας το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Η δεύτερη κατηγορία είναι η κατηγορία των επιχειρήσεων που είναι αυτή τη στιγμή εν λειτουργία. Αυτή τη στιγμή αυτές οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν κανονικά το δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους. Είναι υποχρεωτικά και με κυρώσεις. Συγγνώμη, Μπάγια. Ό,τι ίσχυε. Βεβαίως οι κυρώσεις ισχύουν. Δεν αλλάζει τίποτα, ούτε ένα εκατοστό από το γράμμα του νόμου. Οι κυρώσεις ισχύουν και πρέπει όλοι να εφαρμόσουν. Έως Μεγάλη Τετάρτη δηλαδή. Άρα εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα, βιομηχανίες, θα το πάρουν υποχρεωτικά μέχρι Μεγάλη Τετάρτη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι η μεγάλη μερίδα, ευχόμαστε, επιχειρηματιών, που θα προσπαθήσουν λίγο να εκμεταλλευτούν την όλη κατάσταση. Εγώ θα το δω από την άλλη πλευρά. Βεβαίως, κύριε Αντωνοπούλου, θα ισχύσει και εφαρμόζεται απολύτως ο νόμος. Το δώρο του Πάσχα στις κατηγορίες αυτές των επιχειρήσεων που βρίσκονται εν λειτουργία θα δοθεί κανονικά με τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος, εάν αυτό δεν γίνει. Όμως, εγώ θέλω να πάω στην άλλη πλευρά, που λέω ότι όσοι μπορούν να το δώσουν, ακόμα και από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται είτε σε αναστολή λειτουργίας, είτε βρίσκονται στους ΚΑΔ, οι οποίοι θεωρεί το κράτος ότι είναι από τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί και μπορούν να καταβάλουν το δώρο του Πάσχα, να το καταβάλουν. Αυτό είναι και πράξη, νομίζω, κοινωνικής ευθύνης και καλής σχέσης με τον εργαζόμενο. Νομίζω ότι επανασυστήνονται οι σχέσεις εργαζόμενου και εργοδότη. Ο εργαζόμενος γνωρίζει ποιος εργοδότης μπορεί να δώσει και δεν το δίνει. Όπως γνωρίζει επίσης ποιος δυσκολεύεται και κάνει χρήση των μέτρων της κυβέρνησης. Υπάρχουν όμως πολλοί διαμαρτυρόμενοι, κύριε Βρούτση, επιχειρηματίες, οι οποίοι εντάσσονται στην εφοδιαστική αλυσίδα των ΚΑΔ που έκλεισαν και οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί δεν έχουν καμία δουλειά, καμία δραστηριότητα, δεν τυχαίνουν των ευεργετημάτων και των ευεργετικών διατάξεων της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν τίποτα και να μην μπορούν όμως να δώσουν τίποτα. Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Φιλιππίδη, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Η νομοθετική πρωτοβουλία που προετοιμάζουν κατεξοχήν τα δύο Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης, που είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Νομοθετούμε από την αρχή ένα νέο εργατικό δίκαιο. Όσο αφορά ειδικά το Υπουργείο Εργασίας, καταλαβαίνετε ότι οι ασκήσεις που κάνουμε και η νομοθετική πρωτοβουλία που εμφανίζεται στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου PNP, για συντομία,
είναι κάτι πρωτοφανές. Είναι. Δηλαδή δεν έχει προηγούμενο το ότι κλείνουμε ότι απαγορεύονται απολύσεις. Είναι πρωτοφανές ότι αναστέλουμε για 3 μήνες ή 4 μήνες τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις αντίστοιχα. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση που βεβαίως έχει κενά από πίσω, που βεβαίως θα εμφανιστούν ερωτηματικά, που βεβαίως θα υπάρξουν και αδικίες. Πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Δεν μπορεί σε μια τέτοια έκτακτη κατάσταση να νομοθετείς με οριζόντιο ή και στοχευμένο τρόπο, αλλά σε μεγάλες κατηγορίες και να μην υπάρχουν και κατηγορίες οι οποίες να θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί. Εδώ μιλάμε για έκτακτες καταστάσεις, για επίγουσα νομοθετική πρωτοβουλία. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό αριθμό ατόμων που εργάζεται στο Υπουργείο Εργασίας αυτή τη στιγμή μέχρι τις 4 το πρωί για να βγουν αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες. Δεν είναι εύκολο. Όπως και τώρα ετοιμαζόμαστε να εκδώσουμε τις υπουργικές αποφάσεις και τα έντυπα πάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Εργάνη και είμαι έτοιμος να σας πω τις ημερομηνίες. Πέστε μας λίγο τις ημερομηνίες. Θέλουμε όλο το χρηστικό κομμάτι στον υπόλοιπο χρόνο. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Όλο το χρηστικό κομμάτι της δουλειάς. Πώς θα υποβάλουν τις αιτήσεις οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες. Αύριο 24 Τρίτου θα υπάρξει υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας βάσει της οποίας θα αναβληθούν 2 έντυπα. Το έντυπο των εργαζομένων και το έντυπο των εργοδοτών που θα συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Εργάνη. Το έντυπο των εργοδοτών θα είναι το έντυπο το οποίο θα συμπληρώσουν καταρχήν οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε αναστολή με διοικητική εντολή και η δυνατότητα να το συμπληρώσουν είναι από 24 Τρίτου από αύριο έως 31 Τρίτου. Μάλιστα. Για τους άλλους εργοδότες, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην περίμετρο των ΚΑΔ που θεωρεί το κράτος με διαμέσου της πορικής απόφασης ότι έχουν πληγεί στο τζίρο τους, αυτοί έχουν τη δυνατότητα να το συμπληρώσουν από 24 Τρίτου έως 20 Τετάρτου. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ των 2 εργοδοτικών αυτών περιοχών, των 2 επιχειρήσεων, των 2 κατηγοριών επιχειρήσεων. Όσο αφορά τους εργαζόμενους, η πρώτη κατηγορία των εργαζομένων που αφορά τη σχέση εργασίας που έχουν με επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, μπορούν να το συμπληρώσουν από 1 Τετάρτου έως 10 Τετάρτου. Ενώ οι άλλοι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε σχέση εργασίας που αναστέλλεται όμως η σύμβαση εργασίας τους με επιχειρήσεις που έχει πληγεί ο τζίρος τους και έχουν αναδειχθεί διαμέσου της πουρικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών με τους ονομαζόμενους ΚΑΔ, μπορούν από 1 Τετάρτου έως 30 Τετάρτου να συμπληρώσουν το συγκεκριμένο έντυπο. Μάλιστα. Τρεις κατηγορίες. Θέλω να προσθέσω κάτι που δεν είναι γνωστό. Και το θέλουμε να το ακούσουμε. Θα δείτε στα έντυπα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο ένα ειδικό πλαίσιο το οποίο θα λέει ότι όποιος παραβεί εκ μέρους των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων τις διατάξεις του νόμου και κινηθεί σε πλαίσιο να προσποριστεί όφελος για τον εαυτό του, δηλαδή να πάρει πόρους διαμέσου της διαδικασίας έκτακτης για τον εαυτό του, έχει φυλάκιση από 3 μήνες έως 10 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό να το λάβουν όλοι οι υπόλοιποι. Και μπράβο. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν και ποινές και κυρώσεις για τους πονηρούλιδες της εποχής. Γιατί υπάρχουν η αλήθεια ποινές. Είναι. Κύριε Φιλιππίδη, νομοθετούμε έκτακτα. Οπότε κάποιος θα προσπαθήσει να βρει τρύπα στο σύστημα, είτε για να πάρει τα 800 ευρώ, Υπουργέ. Είτε να χρησιμοποιήσει τα λεφτά αυτά προς όφελος προσωπικό. Η ποινή είναι πολύ σκληρή. Και καλά το κάνετε. Το λέω, είτε πρώτη φορά από εκπομπή δημόσια και αυτό θέλω να γίνει σήμερα πριν παρουσιαστούν οι υπουργικές αποφάσεις. Οι αυστηρές ποινές είναι μεγάλη υπόθεση, Υπουργέ. Δεν το συζητάμε. Παράκληση δική μου, διευρύνετε τις ΚΑΔ, δείτε τις εφοδιαστικές αλυσίδες, όχι μόνο στην καταληκτική τους μορφή, αλλά και τις εταιρείες που κάνουν δουλειά από πίσω. Αυτή είναι η παράκληση δική μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Ήταν, νομίζω, και αποκαλυπτικός ο Υπουργός. Πολύ σημαντικά όσα ακριβώς. Είπε. Αλλά και η προειδοποίηση, την κρατάμε την τελευταία προειδοποίηση προς τις εταιρείες οι οποίες πραγματικά θα επιχειρήσουν ή τους επιχειρηματίες οι οποίοι θα επιχειρήσουν να προσποριστούν προς ίδιο παράνομο όφελος. Θα υπάρχουν αυστηρότητες, ποινές, φυλάκισης, ακούσαμε και βέβαια νομίζω η παράκληση για το δώρο Πάσχα είναι θέμα. Αυτός που δηλώνει πατριώτης το δίνει στην ώρα του. Το λέμε ξεκάθαρα έως Μεγάλη Τετάρτη και έχει τη δυνατότητα. Όποιος μπορεί, έτσι. Λοιπόν. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι.